Πρόσκες, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από Θωνον Δόξης Βασιλείας Σου, και έλθε εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον ημάς τη κρατεά Σου χειρήματα δούνε ημίν, του αχράντου Σου σώματος και του τιμίου Σου αίματος και δήμων παντί το λαό. Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μηδιαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μηδέποτα, δαπανόμενος αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πλήρωμα από τη λίου πνεύμα της Αγίου, ευλογημένη ζέση να γιους πάντα και δημιουργία και στις ζέσεις πίστεως πλήρης πνεύμα του Αγίου Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού, αμάρτωλος σώσει. Γιατί πιστεύω. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Σου Χριστέ ο Θεόν, μη κρίμα μη γέννητο τα πράγματα για το άλλαξιμο. Αλλη κάθαρση και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα. Διμελού ζωής και βασιλείας. Και το προσκολάστο Θεό τίδεσαι το Κύριε Θεό και του δείπνου στον μυστικό. Και σήμερον η Αθεό κοινωνών με παράλαβε μου πρώτης άνθρωπος του Χριστός και μελίδος. Καλώς αφησιόμαστε. Αδερφή της Αλεξία τον αξιωτάτο επισκόπο. Το πανάχαραντον σώμα του Κυρίου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Έτι προσερχομένο. Χριστό το θανάτο Βασίλειο Θεού, μεταδίδωτε μια Αλεξία. Θεοφιλέστατε Άγιε Χριστιανοπόλεως, αγαπητοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες,
εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριε Δήμαρχε της πόλεως Νικαίας, κύριε Δήμαρχε της πόλεως του Κερατσινίου, κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Μικρασιατικών Σωματείων και Ποντίων, αγαπητά μου παιδιά νεολαία της Μητροπόλεως μας, τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, συμπληρώνονται εφέτος 90 χρόνια από την μεγαλύτερη συμφορά του γένους των Ελλήνων. Πρόκειται για την μικρασιατική τραγωδία που έκοψε τον ένα πνεύμονα των σπλάχνων της πατρίδας μας και μας άνοιξε εμάς τους απληγή που μας βασανίζει και δεν λέει να επουλωθεί. Πώς, παιδιά μου, να λιγνωνηθεί μία ιστορία αιώνων, πώς να αγνοήσουμε τους σοφούς και μεγάλους των τεχνών και των επιστημών που ανέδειξε η Ιωνική Γη, πώς να αποσύρουμε το νου από την ευλογημένη Καπαδοκία που έδωσε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, πώς να αγνοήσουμε τον πόντο, την τραπεζούντα, τις άλλες όμορφες πόλεις του πόντου, πώς να αγνοήσουμε τη Μονή Σουμελά, πώς να μη ματώνει η καρδιά με την Έφεσο, την Μητρόπολη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πώς να ξεχάσουμε τη Σμύρνη, την αγαπημένη πόλη των Ελλήνων, την πηγή της έμπνευσης των ποιητών μας, τη Μητρόπολη του Εθνομάρτυρος Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Σμύρνης. 90 χρόνια έχουν περάσει και ο νους και η καρδιά μας στρέφεται πάντα εκεί, στην Ιωνία και στον Πόντο. Είναι γεγονός πως έγιναν σοβαρά λάθη από τις ηγεσίες μας κατά την επίδικη περίοδο, όπως είναι επίσης γεγονός ότι οι σύμμαχοί μας δεν ήσαν ειλικρινείς ενώπιον της ιστορίας και απέναντί μας. Όμως εμείς, ο λαός, όπως πάντα πληρώνουμε τα λάθη και τις υστεροβουλίες των. 1,5 εκατομμύριο προκομμένοι άνθρωποι με οράματα και ικανότητες ξεριζώθηκαν από τις αιστείες τους και άφησαν τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους, τα κτήματα, τα μνήματα των προγόνων τους και ακολούθησαν έναν δρόμο που δεν είχαν οι ίδιοι επιλέξει. Κάποιοι ζήσανε και τη φρίκη της φαγής και δεν είχαν ούτε τον χρόνο να κλάψουν τους νεκρούς τους, τους γονείς και τα αδέρφια τους. Πρωτοπόρος της θυσίας η εκεί εθναρχούσα εκκλησία και κορυφαίοι όλων οι ιεράρχες τους οποίους τιμούμε σήμερα είναι ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος, ο Επίσκοπος ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Πλάι σε αυτούς πλήθος κληρικών και λαϊκών, χιλιάδες μαρτύρων που θυσιάστηκαν όλοι υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, για την πίστη στον Χριστό που τους ενίσχυε και για την πατρίδα που χάνανε, και έγινε άδικα και πρόωρα το μνήμα τους εκεί, στα ματωμένα χώματα, απρόσιτο σε φίλους και συγγενείς. Στεκόμεθα, παιδιά μου, ιδιαίτερα στη θυσία του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, που συγκινεί πάντα και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους. Ήταν ο πρώτος στη λίστα των προγραφών. Ανήκει στους μεγάλους μεγαλομάρτυρες του έθνους, Άγιος της Εκκλησίας και μεγάλος της ιστορίας. Κράτησε στους ώμους του μία παράδοση αιώνων.
επανέλαβε υπερήφανα στάσεις ηρώων από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Στέκεται εις άξια, πλάι στο Λεωνίδα, τον Θεμιστοκλή, τους Σουλιώτες, τους Μακεδονομάχους, τους υπερασπιστές του Αρκαδίου, τους ήρωες του Σαράντα. Παράλληλα, είναι και Άγιος, γιατί έβαψε με το τίμιο αίμα του το ιερό ομοφόριό του. Δεν έγινε ρήψασπης, δεν εγκατέλειψε το λαό του, αν και του έγιναν δελεαστικές προτάσεις. Του είπαν εκεί οι σύμμαχοι, μπες στο πλοίο να σε φυγαδεύσουμε. Εκείνος όμως έμεινε εκεί με το πίμνιό του. Ήταν ο μόνος των επωνύμων του εκεί ελληνισμού που έμεινε και θυσιάστηκε. Ανέβηκε μονάχος το δικό του Γολγοθά και πέρασε στην Αθανασία ως προσωπική ιστορική διαδρομή, γιατί ο Ιεράρχης είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού και συμπαρεδρεύει στο ουράνιον θυσιαστήριον. Ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος του ξερίζωσε τη γενιάδα, του έβγαλε τα μάτια, του απέκοψε τη μύτη, τη γλώσσα και τα αυτιά. Ήταν δε τόσο μεγάλο το μίσος έναντι του μεγάλου αυτού ιεράρχου της Σμύρνης, Χρυσοστόμου, μίσος και κατ' επέκταση του χριστιανικού κόσμου, που στη συνέχεια τον έδεσαν πίσω από ένα άλογο και τον έστελναν μέσα στους τουρκικούς μαχαλάδες χλεβάζοντάς τον. Δεν ξέρουμε που τον έθαψαν, αν υπήρξε έστω και αυτή η ευαισθησία της ανάγκης. Πιστεύουμε όμως ότι πέρασε στη χωρία των Αγίων και προσθέθηκε στους μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας, εκείνους που θέτουν την ψυχή τους υπέρ του ποιμνίου, δίνοντας υπόδειγμα θάρρους και αυταπάρνησης και ακολουθώντας τον Κύριον που οδηγήθηκε ως πρόβατο στη σφαγή και θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες άφησαν τις αλυσμόνητες πατρίδες, τις πατρίδες της καρδιάς μας, και κατεστάθησαν εδώ και σε αυτόν τον τόπον, την τότε λεγόμενη Κοκκινιά, γιατί το χώμα ήταν κόκκινο. Με τα νύχια τους έσκαψαν τη γη, με τον ιδρώτα τους πότισαν το χώμα, με την ανάσα τους οι μανάδες ζέσταναν τα παιδιά τους και τις παράγκες τους. Οι μικρασιάτισες και οι πόντιες ομόρφυναν τις αυλές τους με λουλούδια, βασιλικό και δυόσμο, και κέντησαν όμορφες κουρτίνες για τα παράθυρά τους. Κάθε βελονιά και θύμηση, κάθε κόμπος και στεναγμός. Ανάθρεψαν χριστιανικά τα παιδιά τους, ίδρυσαν συλλόγους, καλλιτέχνησαν λάβαρα, κάνουν γιορτές και συντηρούν μνήμες εθνικού μεγαλείου. Δεν μείνανε ωστόσο στο χθες το πονεμένο και δακρύβρεχτο. Καλλιέργησαν μαζί και οράματα για ένα μέλλον καλύτερο για τους ίδιους και για τον ελληνισμό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε η εσωτερική μετανάστευση και σχηματίστηκαν πόλεις μεγάλες, όπως είναι η Νίκαιά μας εδώ, ο Κορυδαλός, το Κερατσίνι, το Πέραμα, το Εγάλεο, η Αγία Βαρβάρα και το Χαϊδάρι. Πόλεις αγαπητές που ανήκουν στη μητροπολιτική μας περιφερεια. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώ τον Άγιο Θεό για τη μεγάλη του δωρεά να υπηρετώ αυτόν τον ευλογημένο, τον πονεμένο, μα πάντα αξιοπρεπή λαό. Κοιτάζω γιαγιάδες και παππούδες και διαβάζω στα μάτια τους μια ιστορία. Κάθε ρητίδα και ένας πόνος, κάθε στεναγμός και μία ανάμνηση.
με αίσθηση ευθύνης ως ποιμενάρχης, συγκινούμε από όσο έμαθα και αγωνιώ για όσα έχω οραματιστεί. Έχοντας ένα τέτοιο πίμνιο, δεν μπορεί παρά να γίνεσαι κάθε ημέρα και καλύτερος. Οι Άγιοι προγονείς μας, που αγωνίστηκαν υπερπίστεως, πατρίδος και επικρατήσεως των ιδανικών της φυλής μας, να κατευθύνουν την πορεία της ζωής μας. Εύχομαι σε όλους κάθε ευλογία παρακυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών, και στα αγαπητά παιδιά και στα εγγόνια σας προκοπή, καλή πρόοδο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, παιδιά μου. Ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν. Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρασκευή σώμα και αίμα Χριστού, σάφηση των αμαρτιών και ζωή Θεού. Σώσον ο Θεός των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Λύνομαι το φως το αληθινό, ελάβομαι θρέμα επουράνιον. Εύρομαι πίστην αληθήν, αδιέλετον τριάδα προσκυνούλες. Οι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέλθω. Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσε το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτον. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Από του νη και έως του αιώνα.
Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ακολουθεί η Ιερά Λιτάνευσης πέριξ του Ιερού Ναού. Θα διαρκέσει πολύ ολίγο. Συνεχίζουμε. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνικους εκομίσαν το της αυθαρσίας, έξου του Θεού ημών, σκόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τεσί και σίγες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.